Έχω κοντά μου εγώ τον Χρήστο Καλτσά όμως, γιατί είναι και αυτό μεγάλη χαρά. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, Χρήστο, αυτή την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Μετά από τις ωραίες εικόνες που είδαμε εδώ πέρα με τα σκυλιά και τα παιδιά, έτσι ωραίος συνδυασμός. Μα είναι δυνατόν δηλαδή. Μου λένε, όχι, αυτό μικρόβια, ιστορία. Ναι, μικρόβια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι. Θα τον ήθελα κι εγώ αυτό το συνδυασμό. Θα δούμε. Λοιπόν, να πάμε για τις εκδηλώσεις εβδομάδας για την πόλη μας. Δευτέρα και Τρίτη να πούμε ότι στο Θέατρο Αυλαία σήμερα και αύριο δύο τελευταίες παραστάσεις. Έχουμε το κοντραμπάσο του Patrick Ζίσκιντ. Παίζει ο Κώστας Γακίδης. Το Κρατικό Θέατρο ανεβάζει αυτή τη συγκεκριμένη την παράσταση. Είναι για δύο τελευταίες παραστάσεις και είναι προς τιμή του επί 30 χρόνια ηθοποιού του Κρατικού Θεάτρου. Mm-hmm. Έτσι. Δευτέρα και Τρίτη, όπως είπαμε, στο Θέατρο Αυλαία, η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 12 ευρώ και το μειωμένο είναι στα 10. Συνηθίζουμε το δευτερότριτο θεατρικά, όπου να είναι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε Τετάρτη 9 Απρίλη. Ο Χρήστος Δάντης έρχεται στην πόλη μας. Όπα! Για άλλη μια εμφάνιση. Τι λες τώρα, πότε? Τετάρτη 9 Απρίλη είναι στο Μονόρο Μπαρ, που είναι στο κέντρο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Είναι η δεύτερη του εμφάνιση. Ναι. Και ελπίζω να πάει τόσο καλά ώστε να ξανάρθει. Ουσιαστικά αντικαθιστά, τελείωσε ο Γιώργος Παπαδόπουλος και έρχεται στη θέση του Χρήστος Δάντης. Η δεύτερη του εμφάνιση, η πρώτη ήταν πριν μια εβδομάδα και φυσικά ελπίζουμε να πάει πάρα πολύ καλά. Είναι η παράσταση Ηλεκτρικός Δάντης, που παιζόταν και το χειμώνα στην Αθήνα, που είχε έρθει και στο Love Casual Living. Μια εξαιρετική παράσταση, Χρήστος Δάντης μοναδικός. Λοιπόν, πάμε 5η 10 Απρίλη να πούμε ότι έρχεται, είδαμε πριν και το σποτάκι, ο Γιάννης Χαρούλης. Βέβαια, για δύο παραστάσεις. Έτσι, στο Fix Factory of Sound, 5η 10 και Παρασκευή 11 Απρίλη. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για τον Γιάννη Χαρούλη. Τον ξέρουμε, τον αγαπάμε και θα πάμε να το δούμε σίγουρα. Διπλασιάστηκαν και οι περσινές προγραμματισμένες του καλοκαιρινής συναυλίες. Ήταν να γίνει μία μετά την προσέλευση του κόσμου και την προπόληση των εισιτηρίων. Αποφάσισαν να γίνουν δύο ημέρες στο καπάκι. Οπότε είπαν οι άνθρωποι από τώρα, ας κάνουμε δύο. Γιατί μπορεί να γίνουν και τέσσερις. Μακάρι να πάει καλά. Να πούμε ότι η είσοδος είναι 14 ευρώ με μπύρα ή κρασί και η ώρα έναρξης της συναυλίας είναι 10:30, είναι σχετικά νωρίς. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο επίσης, γιατί δεν μπορούμε να χανακτούμε περιμένοντας να βγει ο καλλιτέχνης. Λοιπόν, με συγχωρείτε, μία διόρθωση και ευτυχώς μου ήρθε εγκαίρως το μήνυμα. Το βιβλίο της Ρέας Βιτάλη παρουσιάζεται στα Public στις 7 και όχι στον Ιαννό, όπως είπα προηγουμένως. Public, τσιμισκή. Θα το ξαναπώ στο τέλος. Ευχαριστώ, Στάθη μου. Για πες μας, Χρήστο. Λοιπόν, συνεχίζουμε για την Πέμπτη να πούμε ότι στο Disco το Bar στο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, που είναι ένα νέος χώρος, έχουμε ένα πολύ ωραίο πάρτι για την νεολαία, για εμάς δηλαδή, που λέγεται Make My Nights. Αφού είμαστε ακόμα μέσα στην νεολαία. Βέβαια είμαστε μέσα μια στην νεολαία. Μια χαρά μου, Make My Nights. Και θα είμαστε. Το επιβάλλω. Λοιπόν, Angels and Devils λέγεται το πάρτι. Παίζει ο DJ Faz μουσική, που είναι resident DJ στη Μύκονο. Θα παίξω κι εγώ λίγο και θα έχουμε έτσι ένα πολύ ωραίο θεματάκι εκεί πέρα την Πέμπτη το βράδυ στο Disco το Πανόραμα με ωραία χαρά. Μουσική, ξένα και τα λοιπά. Αυτά που σου αρέσουν, το ξέρω. Ναι, αυτά. Χτυπάνε στο συνέστημα κατευθείαν μέσα μου. Angels and Devils. And Devils. Okay. Κάθε Πέμπτη θα έχουμε διαφορετικά θεματικά event. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε Παρασκευή 11 Απρίλη να πούμε ότι το Άνι, ενώ ήταν να τελειώσει, συνεχίζεται. Πήρε παράταση και θα είναι και την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Απρίλη στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκης. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είναι εξαιρετική παραγωγή. Δεν θα πιστεύετε ότι βλέπετε από σκηνικά και από κοστούμια και από το πόσο υπέροχες είναι οι φωνές όλων των συντελεστών. Αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τα εισιτήρια ηλεκτρονικά μέσα από το viva.gr. Υπάρχουν τα σχετικά site τα οποία είναι μεγάλα και μπορούμε να τα βρούμε. Λοιπόν, πάμε Σάββατο 12 Απρίλη. Η Μελίνα Σλανίδου για άλλη μια εμφάνιση στην πόλη μας. Έχουμε πολλούς καλλιτέχνες αγαπημένους αυτόν τον καιρό στην πόλη. Άιντε ρε παιδιά, η παράσταση γνωστή. Ήταν το προηγούμενο Σάββατο, είναι και αυτό το Σάββατο. Στο Black is Alive. Γνωστός χώρος. Έχει ξαναπάει η Μελίνα. Και θα την απολαύσουμε. Η τιμή του εισιτηρίου με ποτό είναι στα 15 ευρώ. Και το δεύτερο ποτό στα 7 ευρώ. Επίσης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Μελίνα Κανά. Την Παρασκευή στο Casual Living. Έτσι. Μία εμφάνιση. Παρασκευή είπα, Σάββατο είπα. Σάββατο, ναι, δεν πειράζει. Και για εδώ ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν τις παραστάσεις τους. Η προσέλευση, όπως βλέπουμε στην αφίσα, είναι στις 10 η ώρα. Και η είσοδος είναι μόνο στα 10 ευρώ. Νομίζω ότι οι τιμές είναι σχετικά καλές. Υπάρχει κοινωνική πολιτική στο σχεδιασμό του Love Casual Living. Ναι, σωστά. Έτσι. 10 ευρώ, πώς θα γίνει. Οφείλω να το ομολογήσω κι εγώ, έτσι είναι. Λοιπόν, να κλείσουμε τέλος για το live της Κυριακής. Στο Discoto θα δούμε την αφίσα του Μιχάλη Μυρλή, γιατί ήταν προγραμματισμένος να τραγουδήσει ο Μιχάλης Μυρλής. Αλλά δεν θα είναι μόνος του αυτή τη φορά, γιατί ήταν έκτακτο, το έμαθα πριν λίγο. Θα είναι μαζί με τον Γιώργο Αξά. Είναι για πρώτη φορά, ενώ πάνε να αλλάξει τα live
στον Τισκότο, μία Οξάς, μία Μυρλής. Αυτή τη φορά θα εμφανιστούν μαζί. Αγαπάμε τον Γιώργο Οξά. Για πρώτη φορά. Και τον Μιχάλη Μυρλή, φυσικά. Να πούμε το πάρτι ξεκινάει νωρίς, 8.30 ώρα, θα είμαι και εγώ εκεί να σας υποδεχτώ. Και δεν σταματά το πάρτι επίσης. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.